στενάχωρο. Και δυστυχώς τον τελευταίο καιρό, μετά τον τραγικό θάνατο, τον τραγικό χαμό του Πάνου Ζάρλα, πολλοί έτσι απάνθρωποι, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω διαφορετικά, έχουν δώσει το φως της δημοσιότητας και έχουν εκμεταλλευτεί βίντεο και φωτογραφίες από την ώρα του δυστυχήματος και από το νοσοκομείο συγκεκριμένα. Και μάλιστα προσπαθούν να τις πουλήσουν. Αυτό είναι το πιο τραγικό στην όλη ιστορία. Δηλαδή ότι βλέπεις ένα συμβάν το οποίο έχει διαδραματιστεί στον δρόμο μπροστά. Τραγικό συμβάν, κάτω από τις συνθήκες το οποίο έγινε. Να έχεις πρώτον θάρρος να το χαρακτηρίσω εγώ, θράσος να το χαρακτηρίσω εγώ, ίσως και θράσος. Να μπεις στη διαδικασία να τραβήξεις, να αντιληφθείς ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι πεσμένος στην άσφαλτο και μετά, αφού έχει προκληθεί όλο αυτό, να θέλεις να διοχετεύσεις τις φωτογραφίες, αλλά και να ζητάς και χρήματα. Πώς εξηγείται αυτό, βρε παιδιά? Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε. Να σας θυμίσω ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον Παντελή. Ναι. Παρακαλώ. Δεκαοκτώ ημέρες μετά το τροχαίο δυστύχημα που στοίχησε τη ζωή του πρώην νικητή του Power of Love, Πάνου Ζάρλα, ενώ επέστρεφε από το πάρτι γενεθλίων του, οι πληγές για τους φίλους και συγγενείς του παραμένουν ανοιχτές. Η μητέρα του τη Δευτέρα το απόγευμα ανήρτησε μια νέα κίνητους φωτογραφία στα social media που τους απεικονίζει μαζί με την φίλη τους, χαμογελαστούς και ευτυχισμένους, έτσι όπως ήταν σε όλη τους τη ζωή. Και ενώ όλοι προσπαθούν να ξεπεράσουν αυτό το τραγικό συμβάν, ένα παζάρι με πολλά χρήματα έχει αρχίσει στο παρασκήνιο. Συγκεκριμένα, άγνωστοι υποστηρίζουν ότι έχουν στα χέρια τους φωτογραφικό υλικό από την στιγμή του δυστυχήματος, που απεικονίζουν το άψυχο σώμα του Πάνου να κοίταται νεκρό στην άσφαλτο. Οι φωτογραφίες αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, ψάχνουν αγοραστεί την ίδια στιγμή που η οικογένειά του ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το τραγικό γεγονός. Όσοι τις έχουν δει αναφέρουν ότι είναι ακραίες και σκληρές, αφού αυτό που αντίκρισαν αστυνομικοί και περαστικοί την βραδιά του δυστυχήματος είχε προκαλέσει ανατριχύλα και δάκρυα στα μάτια. Σύμφωνα με το Χάρη Λεμπιδάκη και το newsbistol.gr, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με κάποιες άλλες φωτογραφίες του Πάνου Ζάρλα, που τον απεικονίζουν το μοιραίο βράδυ του τροχαίου κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το δημοσιογράφο, το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει έχει παζερευτεί ακόμα και στο ποσό των 3.000 ευρώ για να πουληθεί. Πράγματι υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες και να πούμε ότι έχουν προσπαθήσει να τις πουλήσουν μέχρι και σε εμάς. Και οι φωτογραφίες συγκεκριμένες είναι ανατριχιαστικές, δηλαδή δεν περιγράφεται αυτό που βλέπεις στην εικόνα. Δηλαδή και εδώ μπαίνουν και τα όρια της δημοσιογραφίας με αυτό που έχει συμβεί και πόσο μπορείς να καλύψεις και πότε ξεπερνάς μια λεπτή γραμμή. Είναι καπήλευση, δεν είναι δημοσιογραφία, για να μην μπερδεύουμε τις έννοιες. Σωστά. Δηλαδή ένας άνθρωπος καπηλεύεται έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή. Δεν είναι δημοσιογραφία. Και συγκεκριμένες φωτογραφίες, παιδιά, είναι ακριβώς αυτό που περιγράφαμε την πρώτη μέρα, που λέγαμε ότι άνθρωποι που αντίκρισαν το όλο θέαμα δεν μπόρεσαν και λιποθύμησαν κιόλας κάποιοι, πόσο μάλλον η οικογένειά τους, έτσι, ο πόνος για αυτούς δεν περιγράφεται. Ναι. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν δείχνουν γιατί ο άνθρωπος που αντίκρισε τη ζωή εκείνη τη στιγμή λιποθύμησε μόλις σε μάλιστα, μην το ανοίξουμε άλλο. Είναι πολύ σκληρό. Μας λένε κοράκια τους δημοσιογράφους πολλές φορές. Αυτοί όλοι που προσπαθούν να κάνουν τώρα αυτή την πράξη. Ότι παίζει ρόλο. Εμείς αναγκαζόμαστε πολλές φορές να πάμε να μεταδώσουμε, να καλύψουμε ένα γεγονός. Δεν είμαστε κοράκια. Γι' αυτό και παίζει ρόλο, αυτό θα έλεγα τώρα, ότι παίζει ρόλο, ναι, μεν υπάρχει προσφορά, κατά πόσο αποδέχεσαι να πάρεις κάτι τέτοιο. Γιατί το συμπέρασμα είναι. Συγγνώμη, θα το πω τώρα, είναι και κάτι άλλο όμως. Ποιοι από εμάς και από εσάς που βλέπετε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, αν υπάρχουν τέτοια θέματα, πατάτε κλικ. Εγώ σε αυτά σωστά, δεν πατάω κλικ. Και μιλάω για το διαδίκτυο. Όταν εντάξει, βέβαια, δίκτυο. Οι συγκεκριμένες δεν έχουν κυκλοφορήσει όχι. Και εύκολα να μην γίνουν, να μην τις αγοράσει κανείς. Αυτό είναι το ηθικό, αυτό είναι το σωστό. Αλλιώς είναι και μηνύσιμο, εννοείται. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που σε τέτοια θεάματα και δεν μιλάω για τον Πάνο Ζάρλα. Μεγάλη τρομολαγνία. Η αλήθεια είναι υπάρχει μια τεράστια τρομολαγνία πολλές φορές. Πόσο εξοικειωμένη είναι μια μερίδα του κοινού με τόσο σκληρά θεάματα, ώστε να κοιτάει να τα εκμεταλλευτεί κιόλας. Λοιπόν, θα αλλάξουμε